Ο νέος κανονισμός προστασίας δεδομένων τέθηκε επιτάπητο στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Μεσσηνίας σε συνεργασία με την ΕΤΑΠ. Έχουμε ακούσει την ημερομηνία, το σημείο ορόσημο, την αρχή του κανονισμού, εφαρμογής του κανονισμού και είναι όντως πράγματι έτσι, 25 Μαΐου, μετά από μια διαδικασία 2 ετών που ήταν το στάδιο εναρμόνισης του κανονισμού, 25 Μαΐου ξεκίνησε η εφαρμογή ενιαία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση του νέου γενικού κανονισμού προστασίας. Σήμερα λοιπόν εδώ στο αμφιθέατρο Κουμουνδούρος υποδεχόμαστε δύο εισηγήτριες από το ΕΒΑ, την κυρία Κουκουλή και την κυρία Μοσχίδου, για να μας ενημερώσουν για την εναρμόνιση των επιχειρήσεων στο GDPR, στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Τις έχουμε καλέσει από το επιμελητήριο και από την αναπτυξιακή του επιμελητηρίου την ΕΤΑΠ, βλέποντας ότι τις τελευταίες εβδομάδες οι επιχειρηματίες έχουν κληθεί να απαντήσουν σε ερωτήματα τα οποία δεν τους έχει ενημερώσει κανείς. Εμείς ως θεσμός που εκπροσωπούμε τους επιχειρηματίες, θεωρήσαμε υπεύθυνο να κάνουμε μια τέτοια εκδήλωση, μια ημερίδα, να μπορέσουμε να τους ενημερώσουμε για τα θέματα του GDPR. Και επειδή αυτό που έχουμε ακούσει και από τους ελέγχους που γίνονται και στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι ότι αυτό που εξετάζουν πρώτα απ' όλα είναι αν κάποιος έχει ξεκινήσει να δημιουργεί ένα κανονισμό για την επιχείρησή του. Δεν θέλουμε δηλαδή να τον βρουν αδιάφορο τον επιχειρηματία. Οπότε, προβληματίζοντας τον εμείς σήμερα με αυτήν την ημερίδα και ενημερώνοντάς τον, του δίνουμε το ένασμα να ξεκινήσει να κάνει τα πρώτα βήματα στον κανονισμό του GDPR και έτσι ώστε να είναι διασφαλισμένος για τους επόμενους μήνες μέχρι να οργανωθεί καλά και να είναι πλήρως εναρμονισμένος με τον κανονισμό.